Βρισκόμαστε στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νικής Χιονής, εδώ που για μία ακόμη χρονιά αναβιώνει το έθιμο του Αράπη. Ποτό, χορό, παράδοση και φαγητό. Φαίνεται πως παντρεύονται αρμονικά και κερδίζουν ακόμη και τον καιρό. Και φυσικά, επειδή ο Έλληνας είναι Έλληνας, δεν γίνεται σε μία τέτοια εκδήλωση, σε μία τέτοια γιορτή, να λείπει το παραδοσιακό σουβλάκι. Αυτό το λαχταριστό, το ζεστό, το ωραίο σουβλάκι. Χαίρετε, καλησπέρα. Γεια σας, καλή χρονιά. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Πάρα πολύ ωραία είναι στο χωριό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το έθιμο του Αράπη δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ουσιαστικά. Όχι ακόμη. Ο καιρός βέβαια δεν βοηθάει και πολύ. Χιονίζει αυτή τη στιγμή, αλλά ευελπιστούμε ότι θα πάνε όλα καλά. Γι' αυτό τρώμε καλά. Έτσι, να και παίρνουμε δυνάμεις. Τρώμε, πίνουμε για να έχουμε δυνάμεις. Από εδώ από Νικής Χιονής, ναι. Βεβαίως, από εδώ. Μένετε χρόνια στο χωριό, δηλαδή. Εγώ προσωπικά δεν μένω εδώ τα τελευταία χρόνια, αλλά έρχομαι κάθε χρόνο για το έθιμο του Αράπη. Είναι δύο οι εκδοχές λοιπόν στο έθιμο του Αράπη. Έτσι ακριβώς. Να ξαναφέρουμε λίγο. Η πρώτη είναι πως μελετώντας πηγές λέγεται πως το Παγκαίο διατηρούσε το μαντίο του και το ιερό του ο Θεός Διόνυσος. Λάτρες λοιπόν του κρασιού, του γλεντιού και του χορού υπήρχαν τα διονυσιακά ή αλλιώς ορφικά μυστήρια, στα οποία γινόταν κάποιες παγανιστικές ιεροτελεστίες. Κατάλοιπο λοιπόν αυτών είναι και το έθιμο του Αράπη, το οποίο συμβόλιζε το θάνατο του Διονύσου από τους Τιτάνες και την ανάστασή του από το Δία, δηλαδή στην ουσία το θάνατο και τη ζωή. Και η δεύτερη εκδοχή είναι η εκδοχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου διατηρούσε τα χρυσοφόρα ορυχεία, που πρόσφερε τα πλήστα στις εκστρατείες του. Καταρχάς να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ας επέλθει επί των κεφαλών όλων και ειδικά των κυβερνώντων, ούτως ώστε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον στη χώρα μας. Από εκεί πέρα όντως σήμερα για μια ακόμη φορά γιορτάζουμε το έθιμο του Αράπη, ένα έθιμο πανάρχαιο που έρχεται από πολλούς αιώνες πριν και που με μεγάλη επιτυχία το αναβιώνει κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Νικής Χιονής ο Αράπης. Να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στα μέλη του Συλλόγου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που κάθε χρόνο δεν αφήνουν αυτή την παράδοσή μας να σβήσει. Ας είμαστε γεροί, ας το χαρούμε φέτος. Το έθιμο του Αράπη σημαίνει την αναγέννηση πλέον της φύσης και ας από εδώ και πέρα έχουμε μια αναγέννηση γενικότερη για όλους μας. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Δεν έχει μυστικό. Καλό γύρισμα θέλει και συχνό γύρισμα. Τίποτα άλλο. Να μπει το αλάτι και το λιμόνι για να μελακώσουν. Εμένα στο χωριό μου λέγανε ότι όσο πιο βρώμικο είναι το σουβλάκι, τόσο πιο νόστιμο είναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Γιώργος. Ο Γιώργος και ο Στέργιος. Ο Γιώργος και ο Στέργιος. Πόσα χρόνια συμμετέχετε στους Αράπηδες στο έθιμο αυτό? Από 15 χρονών. Από 15 χρονών. Σχεδόν 15 χρόνια. Εγώ έχει 20 χρόνια. 20 χρόνια. Παντρεμένοι είστε? Βεβαίως. Παιδιά. Φρέσκο παντρεμένοι. Φρέσκο παντρεμένοι. Τώρα περιμένουμε στον δρόμο. Είναι. Ωραία, εσύ παιδί. Εγώ έχω ένα κοριτσάκι. Ωραία, το κοριτσάκι δεν ξέρω, μπορεί να συμμετέχει. Δύσκολα. Δύσκολα. Δεν πειράζει, θα κάνεις ένα γιο για να του δώσεις τη στόλη. Τέλεια, εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πολύ. Για το κλείσιμο θέλουμε λίγο να μας κάνετε το έθιμο με τις κουδούνες, αν γίνεται, παρακαλώ.